Λοιπόν, συνδεόμαστε και πάλι με το Προεδρικό Μέγαρο. Έχει ολοκληρωθεί η συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου. Ντίνο, μας ακούς? Ναι, Μαρία, έχει ολοκληρωθεί η συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε δηλώσεις. Κάνουμε αρχή με τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, Μαρίνο Σιζόπουλο. Κύριε Σιζόπουλε. Από πλευράς του πρόεδρου έγινε μια αναλυτική και σε βάθος ενημέρωση για το πού έχουν φτάσει μέχρι σήμερα οι συνομιλίες. Τα κόμματα εκφράσαμε τις απόψεις μας εν ώψη της συνάντησης της Ελβετίας. Νομίζω ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί ότι αυτή η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου το διεθνές περιβάλλον δεν είναι και το καλύτερο. Εγκυμονεί κινδύνους κατά την άποψή μας και χρειάζεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, δεδομένου ότι η Τουρκία θα επιχειρήσει ενδεχομένως είτε να προωθήσει τις δικές της θέσεις, είτε να οδηγήσει μέσα από τις διεκδικήσεις της τη διαδικασία σε ναυάγιο για να μπορέσει να ενεργοποιήσει το δεύτερο σενάριο που έχει, που είναι το σενάριο της προτάσεως ενδεχομένως κυπριακών εδαφών. Από την πλευρά της ΕΔΕΚ καταθέσαμε συγκεκριμένες απόψεις, συγκεκριμένες εισηγήσεις, με βασικό γνώμονα να βοηθήσουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να αποφύγει ενδεχομένως παγίδες που είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρχουν και να ενισχύσουμε όσο μπορούμε και τη διαπραγματευτική του θέση αλλά και την επιχειρηματολογία του, ειδικά αυτή την δύσκολη και κρίσιμη περίοδο. Αποφασίστηκε να πάτε μαζί του. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το Εθνικό Συμβούλιο, τα μέλη καταθέτουμε τις απόψεις μας και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που έχει την ευθύνη εν τη σοφία του θα αξιοποιήσει ενδεχομένως ό,τι αυτός κρίνει ότι είναι το καλύτερο για να ενισχυθεί δική του η θέση και επιχειρηματολογία. Δεν είναι θέμα κοινής άποψης ή κοινής απόφασης. Είναι θέμα κατάθεσης εισηγήσεων. Η πολιτική αρχηγή δεν θα συνοδεύσουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στο ταξίδι στην Ελβετία. Θα το συνοδεύσουν οι συμβούλοι του. Εμείς θα είμαστε σε γρήγορση και αναμένουμε ότι αν και εφόσον υπάρξει οποιαδήποτε σοβαρή εξέλιξη, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει την ευθύνη να μας ενημερώσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ και να ακούσουμε τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, τον κύριο Άντρο Κυπριανού. Κύριε Κυπριανού. Όπως έχει ήδη λεχτεί, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μας έχει κάνει μια ενημέρωση αναφορικά με την πρόοδο η οποία έχει επιτευχθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων συναντήσεων μέσα στο μήνα Οκτώβρη και έχει ταυτόχρονα ενημερώσει και για το τι προτίθεται να συζητήσει μεταβαίνοντας στην Ελβετία. Θα επαναλάβω αυτά τα οποία είχα πει την περασμένη Πέμπτη μετά από τη συνάντηση που είχαμε, την κατηδία συνάντηση που είχαμε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα είναι πολύ καθοριστική η συνάντηση στην Ελβετία γιατί θα καθορίσει τα περαιτέρω βήματα στο Κυπριακό. Είτε θα οδηγηθούμε σε μια διαδικασία η οποία θα συμβάλλει στο να υπάρξει μεγαλύτερη όθηση στις προσπάθειες για λύση στο Κυπριακό, είτε θα οδηγηθούμε σε ναυάγιο. Έχει τεράστια σημασία λοιπόν η δική μας η πλευρά να πάει καλά προετοιμασμένη, έτοιμη να διαπραγματευτεί με βούληση και επιθυμία να φτάσουμε σε σύγκληση σε όσο το δυνατόν περισσότερα ζητήματα, έτσι που να ανοίξει ο δρόμος για να συζητηθεί το πιο δύσκολο κεφάλαιο του Κυπριακού, που είναι το θέμα της ασφάλειας, δηλαδή των εγγυήσεων και της αποστρατιωτικοποίησης. Έχουμε καταθέσει τις απόψεις μας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το πώς θα πρέπει να διαπραγματευτεί τα μείζωνα ζητήματα τα οποία θα τεθούν κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο Mont Pelerin και έχουμε πει ότι δεν θα πρέπει να μπει σε καμιά περίπτωση σε διαδικασία πάρε δώσε. Δεν μας ενοχλεί να συζητηθούν τα πέντε κεφάλαια αλλά ως χωριστά κεφάλαια δεν είμαστε ακόμα σε ακτίνα συμφωνίας τέτοια που να επιτρέπει την διαδικασία του πάρε δώσε. Εξάλλου δεν έχουμε ακόμα αγγίξει το τεράστιο κεφάλαιο που ακούει στο όνομα ασφάλεια. Σε ό,τι αφορά τα θέματα της μετάβασης του Εθνικού Συμβουλίου, εμείς έχουμε πει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι είμαστε στη διάθεση του, ο ίδιος πήρε τις αποφάσεις και εμείς σεβόμαστε τις αποφάσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Δεν υπήρξε προσπάθεια να υπάρξει κοινή γραμμή, κύριε Κυπριανού? Νομίζω ότι η κοινή γραμμή είναι πολύ δύσκολο να εξευρεθεί με δεδομένες τις θέσεις των πολιτικών κομμάτων σε ό,τι αφορά την ουσία της λύσης του Κυπριακού. Υπάρχουν πολιτικά κόμματα που διαφωνούν με την Ομοσπονδία. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να υπάρξει κοινή γραμμή. Εκείνο το οποίο έχει λεχτεί είναι ότι θα συνέλθει αυτήν τη βδομάδα η επιτροπή η οποία θα ασχοληθεί με τα ζητήματα του εδαφικού, η υποεπιτροπή δηλαδή του Εθνικού Συμβουλίου, όπου το κάθε κόμμα θα συμμετέχει με τους ειδικούς του.
Και εκεί θα καταβληθεί προσπάθεια να διαμορφωθεί μια όσο το δυνατόν πιο συνενετική βάση πάνω στην οποία θα στηριχτούν οι προσπάθειες του Προέδρου. Να είστε καλά. Λοιπόν, ακούσαμε τι μας είπε ο κύριος Κυπριανού. Η υποεπιτροπή του Εθνικού Συμβουλίου θα συζητήσει το θέμα του εδαφικού και πάμε στον πρόεδρο της Συμμαχίας Πολιτών, τον κύριο Λιλίκ. Ως Συμμαχία Πολιτών εκτιμούμε ότι η συνάντηση και η διαπραγμάτευση που θα γίνει στην Ελβετία θα είναι κρίσιμη. Είτε καταλήξει σε αποτέλεσμα θετικό, είτε καταλήξει σε αδιέξοδο. Και θα είναι κρίσιμη γιατί ακόμα και στην περίπτωση αδιεξόδου δεν έχουμε καμιά αμφιβολία ότι η Τουρκία θα προχωρήσει στο παιχνίδι την επίλυψη ευθυνών, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει, και ενδεχόμενα στα πλάνα της για προσάρτηση των κατεχομένων. Οι διεθνείς συνθήκες μέσα στις οποίες θα διεξαχθεί αυτή η διαπραγμάτευση, κατά την άποψή μας, είναι δυσμενής για τη δική μας την πλευρά και ευνοϊκή για την τουρκική πλευρά. Καθώς επίσης και το όλο πλαίσιο διαπραγμάτευσης, δεδομένου ότι θα έπρεπε να συζητηθεί πολύ πιο νωρίς το εδαφικό και όχι να παραμείνει στο τέλος των διαπραγματεύσεων, με αποτέλεσμα η τουρκική πλευρά να επιμένει, και αυτό θα πράξει, να επιμένει να συνδυαστεί και με άλλα κεφάλαια και κυρίως με το θέμα της ασφάλειας. Ακόμη και η συσχέτιση του με άλλα κεφάλαια θα είναι δυσμενής για τη δική μας πλευρά, γιατί όσον με αφορά την ασφάλεια, για μας είναι εντελώς ασύνδετο και με κανέναν τρόπο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν θα πρέπει να αποδεχτεί την όποια συσχέτιση. Αλλά ακόμα και με τα ζητήματα της διακυβέρνησης, από την ώρα που έχουμε δώσει όλες τις υποχωρήσεις και έχουμε ξεπεράσει και πολλές γραμμές ασφάλειας, κατά την άποψή μου, που αφορούν την βιωσιμότητα και λειτουργικότητα του κράτους, δεν έχει μείνει κάτι το οποίο θα ανταλλάξει ο πρόεδρος πέραν ίσως του ενδεχόμενου της εκπεριτροπής Προεδρίας. Αυτή τη στιγμή, τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνουν το παν για να εξευμενήσουν τον κύριο Ερντογάν και να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους με την Τουρκία. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να ασκήσουν πιέσεις προς τον κύριο Ερντογάν για να συμβιβαστεί και να δείξει πνεύμα συνένεσης στο Κυπριακό. Αντίθετα, όπως έχουμε δει τις εξελίξεις με την εισβολή της Τουρκίας στη Συρία αλλά και στο Ιράκ, αν θέλετε, με τη στάση των ΗΠΑ που επέτρεψαν στους Τούρκους να επιτεθούν και στους Κούρδους που μέχρι πρόσφατα ήταν συμμάχοι των ΗΠΑ, μας δημιουργείται ακριβώς η εύλογη ανησυχία ότι και στο Κυπριακό δεν θα διστάσει η διεθνής κοινότητα, και αναφέρομαι κυρίως στις ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ικανοποιήσουν την Τουρκία και όχι τη δική μας πλευρά. Μέσα σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον, το διαπραγματευτικό αλλά και το διεθνές περιβάλλον, θεωρούμε ότι ο πρόεδρος θα δεχτεί αφόρητες πιέσεις σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Γι' αυτό και ως Συμμαχία Πολιτών, παρά τις διαφωνίες μας με τους όλους χειρισμούς του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, εισηγηθήκαμε και ζητήσαμε όπως τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου συνοδεύσουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Ελβετία. Θεωρούμε ότι θα μπορούσαν, πέραν από τη διαβούλευση, να του είμαστε και χρήσιμοι σε αυτό το πλαίσιο άσκησης των όποιων πιέσεων στον Πρόεδρο. Αφήστε όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν εξελίξεις, κύριε Λίκα, ενδεχομένως να μεταβείτε. Όχι, εξ όσων έχω αντιληφθεί, η απόφαση του Προέδρου είναι οριστική. Εάν υπάρχουν εξελίξεις δραματικές, όπως φαίνεται και ο ίδιος να λέει, τότε ενδεχόμενα απλά να ενημερωθούμε, αλλά όχι να μεταβούμε. Εν πάση περιπτώσει, η απόφαση ανήκει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η δική μας διάθεση, παρά τις διαφωνίες μας στην τακτική και στους χειρισμούς του Προέδρου, ήταν ότι η παρουσία μας θα μπορούσε να ενισχύσει τον πρόεδρο σε αυτήν την διαπραγματεύση, και αυτό ήταν ο στόχος μας. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Λιλίκα. Και στη συνέχεια θα έχουμε δήλωση από την πρόεδρο της Αλληλεγγύης, Ελένη Θεοχάρους. Κυρία Θεοχάρους. Έχει ολοκληρωθεί η συγκέντρωση, η συζήτηση του Εθνικού Συμβουλίου. Ήταν, θα έλεγα, μια οδυνηρή συζήτηση. Εγώ εξακολουθώ να φοβάμαι πολύ και για αυτά που ενδεχομένως έχουν συμφωνηθεί και στο βαθμό που έχουν συμφωνηθεί. Φαίνεται ότι η πολιτική ισότητα μεταφράζεται σε όλα τα επίπεδα σε αριθμητική ισότητα, είτε με το βέτο, είτε με τις εξαιρέσεις, είτε με τις κληρώσεις. Επίκειται αυτή η συνάντηση στην Ελβετία.
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την προσωπική του επιθυμία να μην μεταβεί το Εθνικό Συμβούλιο και ούτως θα πράξουμε, ελπίζοντας ότι πριν να υπάρξει οποιαδήποτε κατάληξη θα έχουμε μια συμφωνία με το, θα έχουμε μια συνάντηση με τον πρόεδρο για να συζητήσουμε αυτά που ενδεχομένως θα έχουν προκύψει από την συνάντηση της Ελβετίας. Εξακολουθώ να έχω τον φόβο ότι δεν θα συζητηθεί μόνο το εδαφικό ή στη χειρότερη περίπτωση μια διασύνδεση του εδαφικού με το περιουσιακό, αλλά θα γίνει διασύνδεση και με ζητήματα ασφάλειας, όπως ακριβώς επιδιώκει η Τουρκία. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Αυτά και από την πρόεδρο της Αλληλεγγύης, Ελένη Θεοχάρους, και ο κύριος Περδίκης στην συνέχεια. Ελάτε λίγο πιο μπροστά, κύριε Περδίκη. Ναι. Όλο μπροστά. Πάντα μπροστά. Εντάξει, έγινε η καθιερωμένη ενημέρωση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και όπως πάντα, πολύ λίγη συζήτηση και αποσπασματική. Το σίγουρο είναι ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης πάει στην Ελβετία χωρίς να έχει συγκεκριμένη ατζέντα ή πλαίσιο δράσης από το Εθνικό Συμβούλιο και με την ελπίδα ότι δεν θα προχωρήσει σε διασταυρωμένη διαπραγμάτευση με τα άλλα σοβαρά θέματα που παραμένουν εκκρεμείς σε ό,τι αφορά τον Κυπριακό. Εμείς θεωρούμε ότι όλο και περισσότερο το Κυπριακό διολυσθένει σε μια κατάσταση που μοιάζει περισσότερο με συνομοσπονδία παρά με ομοσπονδιακό κράτος. Συνεπώς αυτή η γραμμή που αναζητείται, που θα χωρίζει τις δύο περιοχές, είναι περισσότερο ένα σύνορο μεταξύ δύο κρατών παρά απλά μια διοικητική περιφέρεια, ο χωρισμός δύο διοικητικών περιοχών. Δυστυχώς τα πράγματα δεν πηγαίνουν κατά την άποψή μας προς τη σωστή κατεύθυνση και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι προβάλλεται και από τον Πρόεδρο αλλά και από άλλους παράγοντες πάρα πολύ έντονα η απειλή ότι αν δεν βρεθεί συμφωνία μέχρι το τέλος του χρόνου τότε περίπου θα έχουμε μπροστά μας και πάλι μικρασιατική καταστροφή και με τέτοια νοοτροπία και συμπεριφορά με ψυχολογία νύτας διερωτάται κανείς αν υπάρχει οποιαδήποτε ομάδα ή πρωταθλητής που μπορεί να κερδίσει τη μάχη. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Περδίκη. Είναι φανερό ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις από τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου και ο πρόεδρος του ΔΥΚΟ, ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος. Κύριε Παπαδόπουλε. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη συγκυρία αλλά και δύσκολη συγκυρία για τον Κυπριακό. Αυτό νομίζω δεν το αφισβητεί κανένας. Και εμείς τουλάχιστον σήμερα διατυπώσαμε τις δικές μας θέσεις, ανησυχίες, αλλά και εισηγήσεις των πρόεδρων της Δημοκρατίας. Γιατί αυτή δεν είναι μόνο η στιγμή για σοβαρές αποφάσεις. Αυτή είναι η στιγμή για τις σωστές αποφάσεις. Γιατί δυστυχώς αυτό που έχουμε μπροστά μας, λόγω των διολυσθήσεων και των υποχωρήσεων των τελευταίων 9 ετών, είναι ένα ετεροβαρές και άδικο πλαίσιο για την επίλυση του Κυπριακού. Και όχι μόνο αυτόν, αλλά κάποιοι θέλουν να μεταβούμε στην Ελβετία. Και αντί να ρωτήσουμε την Τουρκία τι θα μας δώσει στο εδαφικό, να προχωρήσουμε σε νέες υποχωρήσεις. Εμείς διαφωνούμε με μια τέτοια προσέγγιση. Θεωρούμε λαθασμένη τη διασύνδεση της συζήτησης του εδαφικού με άλλα κεφάλαια του Κυπριακού. Η όλη ιδέα ήταν να μεταβούμε στο εξωτερικό για να συζητήσουμε το εδαφικό, όπου η Τουρκία για πρώτη φορά θα παρουσίαζε ένα χάρτη με τις δικές της εισηγήσεις για την επιστροφή εδαφών. Βλέπουμε αντίθετα ότι η προσπάθεια του κύριου Ακιντζή, του κατοχικού ηγέτη, αλλά και της τουρκικής πλευράς, είναι να ξεφύγει από αυτήν τη συζήτηση. Να βρουν εύσχυμους τρόπους να συζητήσουν αόριστα, γενικόλογα, υποκειμενικά κριτήρια δήθεν, σε αντίθεση με το τι εμείς επιδιώκουμε να παρουσιαστεί χάρτης. Εμείς έχουμε ζητήσει από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να απαιτήσει στην Ελβετία να παρουσιάσει η τουρκική πλευρά χάρτη
Είδα γιος δεν υπάρχει νόημα να μεταβούμε στο εξωτερικό. Έχουμε επίσης εισηγηθεί στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να πάρει μαζί του τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου. Εμείς θεωρούμε ότι μπορούμε να τον βοηθήσουμε, να τον στηρίξουμε, αλλά και να τον βοηθήσουμε να αντιμετωπίσει τις όποιες πιέσεις. Δυστυχώς ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αρνήθηκε αυτήν την εισήγηση. Εμείς όμως είμαστε στη διάθεσή του να συνεχίσουμε με τη δική μας επικοδομητική διάθεση να του προτείνουμε εισηγήσεις, λύσεις στα διάφορα ζητήματα που βρίσκει μπροστά του. Το μόνο που ζητούμε είναι, όπως απαιτεί ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, να σεβόμαστε το θεσμό τους Προεδρίας και ο ίδιος πρέπει να σεβαστεί τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου. Πρέπει να τερματιστεί η συσκότηση, πρέπει να δοθούν όλα τα σχετικά έγγραφα των διαπραγματεύσεων για να μπορούμε να το συμβουλεύσουμε σωστά, αλλά και να γνωρίζουμε όλα τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας. Οι στιγμές είναι κρίσιμες και αυτό που απαιτείται τώρα είναι η εθνική συνεννόηση. Όχι η διχόνοια και όχι η προσπάθεια κάποιων να δικαιωθούν για το 2004. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά και από τον πρόεδρο του ΔΥΚΟ, τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο. Έχουμε και τον κύριο Γιάδη. Και ο κύριος Γιάδης, εκπρόσωπος τύπου του ΕΛΑΜ. Κύριε Γιάδη, αν μπορείτε να έρθετε λίγο πιο μπροστά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ενημερωθήκαμε σήμερα στο Εθνικό Συμβούλιο για το τι μέλη γενέστε στο Κυπριακό. Συζητήθηκε επίσης και η συνοδεία πολιτικών αρχηγών στην Ελβετία. Εμείς ευθύς εξ αρχής ενημερώσαμε ότι μας βρίσκει αντίθετους τυχόν συνομιλίες εκτός Κύπρου. Κάποιοι από τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου εξέφρασαν αντιδράσεις γιατί να μην συνοδεύσουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εμείς το θεωρούμε παράλογο, καθώς πριν λίγες μέρες αντιδρούσαν στο να πραγματοποιηθεί η διάσκεψη στο εξωτερικό και σήμερα θέλουν να συνοδεύσουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εμείς παραμένουμε στη θέση μας ότι διαφωνούμε στο υπάρχον πλαίσιο της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Από όσα ενημερωθήκαμε μέσα, αυτή η προσπάθεια να υπάρξουν ισότητα και συγκλήσεις θα φέρει τις μεγαλύτερες ανισότητες, θα προκαλέσει ένα συγκρουσιακό πεδίο που όλα αυτά θα οδηγήσουν στο αποτέλεσμα να καταρρεύσει η οποιαδήποτε λύση, αφού το πλαίσιο το οποίο συζητούμε είναι μη βιώσιμο. Επίσης, θα θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε ότι μέσα στο Εθνικό Συμβούλιο και κατά καιρούς συζητήσεις που γίνονται και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όλα τα πολιτικά κόμματα εξαιρουμένου του ΕΛΑΜ συζητούν τις διάφορες πτυχές λύσης του Κυπριακού στη βάση ομοσπονδίας. Όλοι συζητούν το πώς θα εφαρμοστεί η λεγόμενη ομοσπονδία, απορριπτική και μη. Εμείς ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας ότι αντιδρασόμαστε στη λύση ομοσπονδίας. Μπορεί κάποιοι να αντιδράσουν ενάντια στη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, όμως το ΕΛΑΜ ξεκαθαρίζει ότι η θέση του είναι ενάντια στη διζωνική δικοινοτική, αλλά και ενάντια στην ομοσπονδία. Εμάς η δική μας πρόταση έχει δοθεί μέσα στο Εθνικό Συμβούλιο, έχει καταχωρηθεί και προτείνουμε ενιαίο κράτος. Μόνον έτσι θα μπορέσει να λυθεί το Κυπριακό και αν πάρουμε παράδειγμα τα διάφορα ομοσπονδιακά κράτη, βλέπουμε ότι όπου υπήρχε ομοσπονδία βασισμένη σε εθνοτικές ή ακόμα και γλωσσικές διαφορές, αυτή κατέρρευσε. Ευχαριστώ. Αυτά και από τον εκπρόσωπο τύπου του ΕΛΑΜ. Έχουμε ακούσει. Δεν ξέρω Μαρία, θα γίνει δήλωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ενώ βλέπω και τον πρόεδρο του ΔΥΣΥ, τον κύριο Αβέροφ Νεοφύτου, είναι ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός που δεν έχει που μιλήσει δεν μέχρι έχει τώρα. Μιλήσει. Να τον ακούσουμε και αυτόν. Κύριε Νεοφύτου. Λοιπόν. Ήταν μια παραγωγική συζήτηση. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε το Εθνικό Συμβούλιο για τις τελευταίες συναντήσεις, τόσο στο επίπεδο των διαπραγματεύσεων όσο και με την συνάντηση με την κυρία Μογκερίνη και τον Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών. Είναι γνωστό και ότι ο πρόεδρος αναχωρεί για την Ελβετία. Εμείς εκφράσαμε τις πολιτικές μας θέσεις και την ευχή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να
κάνει ό,τι είναι δυνατόν να σπάσουμε αυτό το αδιέξοδο που κρατά από το 1974 μοιρασμένη την πατρίδα μας. Ακούσαμε ακόμα μια φορά τις πολλές ανησυχίες πολλών συναδέλφων στο Εθνικό Συμβούλιο για τους πιθανούς κινδύνους στη λύση. Τους καταγράφουμε και δεν τους παραβλέπουμε αλίμονο αν δεν υπολογίζεις τους πιθανούς κινδύνους. Εμάς όμως ως Δημοκρατικός Συναγερμός μας απασχολεί ταυτόχρονα και ο κίνδυνος της μη λύσης του Κυπριακού. Και θέτουμε δημόσια τα δικά μας ερωτήματα. Χωρίς λύση του Κυπριακού, πόσοι Τούρκοι στρατιώτες θα αποχωρήσουν? Με άλυτο το Κυπριακό, πώς μπορούμε να απαλλαχτούμε από τις τουρκικές εγγυήσεις? Με άλυτο το Κυπριακό, πόσοι πρόσφυγες θα επιστρέψουν στα σπίτια τους? Με άλυτο το Κυπριακό, πόσες σκάλες ελληνοκυπριακής γης θα δοθούν πίσω στους νόμιμους ιδιοκτήτες? Με άλυτο το Κυπριακό, πόσοι έπικοι θα φύγουν? Και ποιος διασφαλίζει ότι με άλυτο το Κυπριακό δεν θα έρθουν άλλες εκατοντάδες χιλιάδες έπικοι? Όσον αφορά τα θέματα της σύγκλησης, είναι σεβαστές οι απόψεις των κομμάτων. Ξέρετε, ήμουν και παραμένω ο πολιτικός που επιδιώκω την εθνική συνεννόηση. Στο θέμα του Κυπριακού όμως πρέπει να είμαστε πραγματιστές. Δεν μπορούμε να βρούμε όλα τα κόμματα σύγκληση για το μεγαλύτερο θέμα που απασχολεί τους Κύπριους πολίτες. Για ένα απλό λόγο. Η ηγεσία μας διαπραγματεύεται εδώ και δεκαετίες σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο λύσης του Κυπριακού, με βάση τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, την Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. 4 από τα 8 πολιτικά κόμματα που συμμετέχουν στο Εθνικό Συμβούλιο δεν αποδέχονται τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Το ΕΛΑΜ, οι Οικολόγοι, η Αλληλεγγύη και η ΕΔΕΚ. Το 5ο κόμμα, η Συμμαχία Πολιτών, συζητά την Ομοσπονδία, αλλά δεν δέχεται την Δικοινοτική Ομοσπονδία. Άρα τα 5 από τα 8 κόμματα διαφωνούν με το πλαίσιο λύσης που εμείς η ελληνοκυπριακή πλευρά δεχτήκαμε στις συμφωνίες Μακαρίου Ντεχτάς και Κυπριανού Ντεχτάς και που είναι όλα τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που όλοι αναφερόμαστε. Άρα η τέλεια λύση μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εκτός και αν αναιρέσουν τις πολιτικές τους θέσεις περί της Ομοσπονδίας, αυτά τα 5 κόμματα, όποιο και να είναι το περιεχόμενο της λύσης, λογικά λέω, θα είναι ενάντια. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και οι θέσεις των οποιονδήποτε πολιτικών ή πολιτικών κομμάτων τις θεωρώ χρήσιμες, γιατί ενισχύουν την διαπραγματευτική θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Όμως θεωρώ πως είναι καιρός με ένα πραγματισμό να αντιμετωπίσουμε τις πολιτικές συνθήκες στον τόπο μας. Θέλω να πιστεύω πως θα υπάρξουν οι απαραίτητες σωστές θέσεις εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας και να κατανοήσουν πλήρως τις θέσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. Είναι επιτυχία για τον Νίκο Αναστασιάδη που κατόρθωσε να μπει το θέμα του εδαφικού σε ένα εντατικό διάλογο, ανεξάρτητα αν είναι στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Και θα συμφωνήσω με τον τελευταίο που έκανε δηλώσεις. Ζούμε και άλλα πολιτικά παράδοξα. Αυτοί που στην πρόθεση του Προέδρου πριν μερικές εβδομάδες να τον συνοδεύσουν στο εξωτερικό
εάν θα γινόταν η συζήτηση του εδαφικού στο εξωτερικό, όλοι σχεδόν, πλην του ΑΚΕΛ, τοποθετήθηκαν ενάντια στη συμμετοχή. Σήμερα που τέθηκε ο προβληματισμός ότι ίσως να είναι καλύτερα να μην συνοδευτεί ο πρόεδρος με τους πολιτικούς αρχηγούς, αυτοί που δεν ήθελαν να πάνε, σήμερα λένε ότι κακώς δεν πάνε. Ξέρετε, να τοποθετούμαστε με πάντα γνώμονα την αντίθεση, δεν βοηθούμε σε αυτή την κρίσιμη φάση. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν και από τον πρόεδρο του DC. Όπως έχω πληροφορηθεί, Μαρία, θα κάνει δηλώσεις ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, Βίκτορας Παπαδόπουλος, τον οποίο αναμένουμε. Συνοψίζοντας, να πω ότι είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις από τα κόμματα. Ναι, να ακούσουμε όμως πρώτα τον κύριο Παπαδόπουλο και θα τα πούμε στη συνέχεια. Ναι. Κύριε Παπαδόπουλο, λίγο πιο μπροστά, αν μπορείτε να έρθετε, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σας ακούμε. Λοιπόν, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε σήμερα μια διελεχή ενημέρωση στους αρχηγούς των κομμάτων για τα όσα επισυνέβησαν από την τελευταία συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου στις συνομιλίες, αλλά και εκτός των συνομιλιών. Δεύτερο, έγινε η ανταλλαγή απόψεων και αναλύθηκε το διεθνές και περιφερειακό περιβάλλον, μέσα στο οποίο αυτή την ώρα διεξάγονται οι συνομιλίες. Εκφράστηκαν θέσεις, απόψεις και ανησυχίες, αλλά και εισηγήσεις. Τρίτον, έγινε ανταλλαγή επίσης απόψεων και διάλογος αναφορικά με τις επερχόμενες συνομιλίες στο Μον Πελεράν της Ελβετίας για το εδαφικό, καθώς και ποια θα πρέπει να είναι η στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς στα όσα ενδεχομένως μπορεί να προκύψουν. Εντός των ημερών να σας ενημερώσω ότι θα συνεδριάσει Επιτροπή του Εθνικού Συμβουλίου υπό τον διαπραγματευτή, όπου θα γίνει ενδελεχή συζήτηση για το θέμα του εδαφικού πριν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναχωρήσει για την Ελβετία. Τέταρτο, μετά από ανταλλαγή απόψεων, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αποφάσισε ότι θα συνοδεύεται στο Μον Πελεράν από τα μέλη, δεν θα συνοδεύεται από τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, αλλά μόνο από τα μέλη της διαπραγματευτικής του ομάδας και τους στενούς του συνεργάτες. Κύριε Παπαδόπουλε, κομμάτια αντιπολίτευσης εξέφρασαν έντονες επιφυλάξεις κατά πόσο στο Μον Πελεράν συζητηθεί εκτός από το εδαφικό, διασυνδεθεί και το θέμα των εγγύσεων. Υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο να γίνει? Νομίζω, κύριε Παπαηλία, είναι ένα θέμα το οποίο έχει ξεκαθαρίσει και στη Νέα Υόρκη. Και οι κινήσεις, η τακτική και η στρατηγική που ακολουθήθηκε όλο αυτό το διάστημα έπεισε και στη Νέα Υόρκη ότι τα δύο θέματα είναι θέματα που θα συζητούν ξεχωριστά. Στο Μον Πελεράν θα συζητηθεί, όπως λέει και η ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, κυρίως το εδαφικό, αλλά και κάποια άλλα ανοιχτά θέματα, κάποιες άλλες σημεία και διαφωνίες που υπάρχουν σε άλλα θέματα. Λοιπόν, Μαρία, τώρα μπορούμε να συνοψίσουμε. Ακούσαμε όλες τις δηλώσεις. Ξεκινώ από το τελευταίο. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν πρόκειται να υπάρξει διασύνδεση του εδαφικού με το θέμα της ασφάλειας και των εγγυήσεων. Δεύτερο που πρέπει να πούμε είναι ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τους πολιτικούς αρχηγούς για την μέχρι τώρα κατάσταση πραγμάτων στο Κυπριακό. Τρίτον, ότι δεν πρόκειται να συνοδεύσουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας οι πολιτικοί αρχηγοί, και αυτό με απόφαση του ίδιου του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Τέταρτον, ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και αντιλήψεις, όπως αναμενόταν φυσιολογικά. Δεν έχει επιτευχθεί δηλαδή ο στόχος για χάραξη κινήσεων? Αυτό είναι ξεκάθαρο από τις δηλώσεις που ακούσαμε. Και το τελευταίο είναι ότι θα γίνει μια περαιτέρω συζήτηση για το εδαφικό από υποεπιτροπή του Εθνικού Συμβουλίου με αντιπροσώπους των κομμάτων που έχουν εξειδίκευση σε αυτό το κεφάλαιο του Κυπριακού. Και αυτό θα γίνει προτού ο πρόεδρος αναχωρήσει για την Ελβετία. Μαρία. Μάλιστα, Αντίνο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα τα πούμε ξανά στις 18:00 με Δελτίο Ειδήσεων.